Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού σήμερα θα σας πάει σε κάποια βάθη. Σε κάποια βάθη όχι τόσο πολύ χρονικά, όσο βάθη μήκους, βάθη γεωγραφικά στην Αφρική, εκεί στην έρημο, εκεί στην Όαση, σε κάποια τέτοια βάθη, αλλά και βάθη νοημάτων, γιατί μια ανασκαφή δεν βγάζει μόνο υλικά, βγάζει και νοήματα. Όταν όμως αυτή η ανασκαφή μένει στη μέση, τότε είναι σαν να μένει στη μέση μια έκθεση που ξεκίνησε να γραφεί και δεν γράφτηκε ποτέ εν τέλει. Και η ιδέα, το νόημα και ό,τι αυτό θα ευεργετούσε και θα προσέφερε στην ανθρωπότητα έμεινε για πάντα ημιτελές και δυστυχώς, αν είναι ανασκαφή, θα μένω. Για τους νεότερους που δεν ξέρουν, οι παλαιότεροι ίσως να θυμάστε και να έχετε ακούσει, αλλά για τους νεότερους που δεν ξέρουν θέλω να πω ότι έχω την χαρά να έχω μαζί μου την καλή μου φίλη, την αρχαιολόγο τη Λιάνα τη Σουβαλτζή, και θα κάνουμε μια αναδρομή, γιατί καιρός πέρασε πολύ από τότε που τα είχαμε πει και εμείς δεν θέλουμε να αφήνουμε το θέμα να παγώνει. Λιάνα μου, γεια σου. Γεια σου Γιώργο, και χαίρομαι που θα πούμε κάποια πράγματα, γιατί βέβαια οι νεότερες γενιές αγνοούν τα πάντα. Ακριβώς. Εδώ αγνοούν την ιστορία και θα θυμούνται αυτή την περίπτωση. Ναι, περίπτωση. Εγώ δεν θα το έλεγα περίπτωση, γιατί όταν μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο δεν είναι περίπτωση, είναι η ζωή μας όλοι, έτσι, και η αλλαγή του ρου της ιστορίας, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Λιάνα Σουβαλτζή αντικρίζει για πρώτη φορά την Όαση της Σίουα στα μέσα δεκαετίας του 70. Ναι, 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 το 1974 πρωτοπήγαμε στην Όαση και ήταν σαν να γυρίζαμε αιώνες πίσω. Άθικτο περιβάλλον, ε. Ναι, άθικτο περιβάλλον, μία ωραιότατη βέβαια Όαση με λίμνες, με πηγές, με ελιές, κήπους, και τελείως αφημένη στο παρελθόν, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς ανέσεις, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό ήταν σαν να πήγαμε αιώνες πίσω. Και αυτό για τον αρχαιολόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπει ένα αδιατάρακτο περιβάλλον, ναι, όπως το λέμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα βέβαια, αν πάει κανείς στην Όαση, δεν πρόκειται να τη γνωρίσει. Έχουν γίνει δρόμοι, υπάρχει ίντερνετ ελεύθερο για όλους, έχουν χτιστεί πάρα πολλά σπίτια. Έχει χάσει βέβαια αυτή την πρωτόγονη ομορφιά που είχε και που πραγματικά ένιωθες, όσο και να φανεί περίεργο, τότε ένιωθες την παρουσία του Αλέξανδρου παντού. Εσύ πήγες σκεπτόμενοι τον Αλέξανδρο, έχοντας στο μυαλό σου τον Αλέξανδρο, έχοντας διαβάσει ότι ο Αλέξανδρος πέρασε από εκεί, δηλαδή δεν πήγες σαν τουρίστας. Όχι, όχι, γιατί πάντα με είχε απασχολήσει το γεγονός πως τόσα χρόνια που στην Αλεξάνδρεια τουλάχιστον 100 χρόνια και είχαν γίνει ανασκαφές από την εποχή του Ναπολέοντα και μετά, δεν είχε βρεθεί απολύτως τίποτε που λένε ότι ο Αλέξανδρος ετάφη στην Αλεξάνδρεια. Αλλά πίστευα ότι έπρεπε να βρίσκεται στην Όαση, εκεί που ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί, στην Όαση του πατέρα του, του Άμωνα Δία. Και πήγαμε για πρώτη φορά το 1974 και... Πες μου λίγο το συνέστημα φτάνοντας εκεί, δηλαδή πριν κατέβεις το πόδι σου από το λεωφορείο. Δεν πήγαμε με λεωφορείο, γιατί... Δεν υπήρχε. Τζιπ ήτανε, τι ήτανε. Πήγαμε με αυτοκίνητο. Ναι. Διότι... Πριν ανοίγεις την πόρτα και πας να κατέβεις το πόδι σου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η ατμόσφαιρα στην Όαση. Ένιωθες το κάτι άλλο. Δηλαδή μία ενέργεια, θα έλεγα, τελείως διαφορετική από την υπόλοιπη Αίγυπτο. Και αμέσως μας περικύκλωσαν παιδάκια και μεγάλοι, γιατί τότε οι επισκέπτες ήταν ελάχιστοι, τίποτα. Και όταν ακούσανε ότι είμαστε Έλληνες, μου είπανε, έλα να σου δείξουμε
πού πήγε ο Αλέξανδρος, πού κάθισε ο Αλέξανδρος και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εκεί που ούτε εφημερίδα. Χωρίς να ξέρανε ότι είσαι αρχαιολόγος, ότι έρχεσαι για αυτό το πράγμα. Τίποτα. Χωρίς. Εκεί το καλωσόρισμα ήταν αυτό. Ναι, το καλωσόρισμα. Και εκεί δεν έφτανε ούτε εφημερίδα, ούτε ραδιόφωνα είχαν. Πρωτόγονη ζωή, τελείως πρωτόγονη ζωή. Και εντούτοις μου έκανε εντύπωση πως ο Αλέξανδρος ζούσε έτσι μαζί τους. Μαζί τους. Και σου μίλαγαν, έλα να ανεβούμε το μονοπάτι που ανέβηκε ο Αλέξανδρος και πήγε στο Σαν μαντίο. Σαν τον παππού. Ναι, πώς είναι ο παππούς. Ναι. Σαν να ζούσε ακόμη ανάμεσά τους. Αυτό για σένα τι λέει. Έλεγε και λέει ότι οι άνθρωποι εκεί με τις προφορικές παραδόσεις τους, διότι δεν έχουν γραπτά, είναι πάντα οι προφορικές παραδόσεις, επιζούσαν από τους προηγούμενους, τους επόμενους. Είναι πράγματα που φωνάζω στους αρχαιολόγους, ιδιαίτερα στους νεότερους. Ακούστε τις παραδόσεις, ακούστε τις επιβιώσεις. Πολλοί δεν δίνουν σημασία, τα θεωρούν παραμυθάκια. Κι όμως τις παραδόσεις των λαών γενικά υπάρχουν ιστορικές αλήθειες. Σπέρματα αλήθειας. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία ακριβώς, καλείται να αποδείξει ακριβώς. Και να φέρει στο φως ένας ιστορικός, ένας αρχαιολόγος και έχει να τα πετάει στα σκουπίδια. Βλέπεις τον τόπο, βλέπεις τους ανθρώπους όπως είπες, οσμίζεσαι ως αρχαιολόγος ότι κάτι υπάρχει εδώ και αποφασίζεις να κάνεις το μεγάλο βήμα. Ναι. Αποφασίζω να κάνω το μεγάλο βήμα, να ζητήσω από την Αίγυπτο άδεια ανασκαφής σε μία περιοχή που δεν είχαν γίνει ανασκαφές. Δηλαδή, παλιά ένας πολύ καλός Αιγύπτιος αρχαιολόγος, ο Φάχρη, είχε προσπαθήσει να εντοπίσει πού βρισκόταν το μαντίο. Mm-hmm. Γιατί πριν από τον πόλεμο το μαντίο δεν φαινόταν καθόλου, καθώς είχαν χτιστεί σπίτια και κατοικούσαν άνθρωποι. Και αυτός ο άνθρωπος είχε προσπαθήσει να βρει την ακριβή θέση του μαντίου. Μετά έγινε ο πόλεμος, ύστερα εκείνος πέθανε, τέλος πάντων εντόπισε που ήταν το μαντίο και οι Αιγυπτιακές αρχές προσπάθησαν κάπως να καθαρίσουν το χώρο εκεί για να φανεί αυτό, το μαντίο του Άμωνα Δία, που ήταν πάρα πολύ ονομαστό. Φυσικά. Ένα από τα μεγαλύτερα μαντία του αρχαίου κόσμου. Το μαντίο της Οάσεως, από το οποίο έγινε το μαντίο της Δωδώνης και η Δελφή. Από το μαντίο της Οάσεως ιδρύθη το μαντίο της Δωδώνης. Ξέρουμε την ιστορία που λέει ο Ρόδοτος, τα Περιστέρια που πήγαν εκεί. Και η Δελφή. Και η Δελφή. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά μαντία. Mm-hmm. Και μάλιστα το μαντίο του Άμωνος Διός θυμίζεται ότι οι χρησμοί που έδινε ήταν απολύτως ακριβείς. Όχι σαν το Δελφόν ίξης αφίξης. Mm-hmm. Ναι. Πας στην Αίγυπτο, πας στις αρχές και λες εγώ παιδιά εδώ θέλω να σκάψω. Ναι. Πώς το αποδέχονται αυτό, πώς το πήρανε. Κοίταξε να δεις, απόρρισαν πως κάποιος ξένος ήθελε να πάει σε μία όαση τόσο μακρινή, τόσο αφημένη και έτσι διερωτώντο γιατί. Και μάλιστα όταν έβλεπαν μία γυναίκα αρχαιολόγο να γυρεύει τις άδειες. Ακόμα περισσότερο. Βέβαια, σε μία δροκρατούμενη χώρα. Χώρα, ναι. Και γι' αυτό όταν καταθέσαμε ό,τι χαρτιά θέλανε για να πάρουμε τις άδειες, από το 85, αν θυμάμαι καλά, που δώσαμε τα σχετικά που θέλανε, το 89 βγήκαν οι άδειες. Εδώ μιλάμε για 10 χρόνια από τότε που πήγες μέχρι που τα κατέθεσες και άλλα 5 χρόνια να πάρεις την άδεια. Αυτά τα 15 χρόνια κοιμόσουνα καλά. Κοίταξε, τα βράδια σου πώς ήταν. Πηγαίναμε κάθε χρόνο εκεί και μαθαίναμε διάφορα πάνω στους θρύλους. Όλο και πιο πολλά. Ναι, όλο και πιο πολλά. Και ήταν ας πούμε σαν ένα παζλ. Και κυρίως οι γεροντότεροι ξέρανε πάρα πολλά πράγματα. Από θρύλους, από διάφορα. Και μάλιστα
ενώ στην Όαση, είναι τεράστια η Όαση, είχαν παρατηρηθεί παράνομες ανασκαφές στην ανατολική πλευρά, δυτικά, εκεί που βρέθηκε τελικά ο τάφος του Αλεξάνδρου, δεν είχαν γίνει έτσι προσπάθειες. Κάτι σαν να το φύλαγε. Διότι πίστευαν ότι σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν δυνάμεις και πνεύματα που όποιος πάει θα πάθει κάτι. Και γι' αυτό απέφευγαν να πηγαίνουν δυτικά. Οι ελαφρά να σταθήσουν. Όχι, γενικά. Και οι ντόπιοι. Ναι, ναι, απέφευγαν. Και το ωραίο είναι ότι όταν τέλος πάντων πήραμε τις άδειες το 89, ήτανε Μάρτιος που φτάσαμε για να ξεκινήσουμε την ανασκαφή, εκεί έγιναν διάφορα έτσι αστεία και περίεργα πράγματα. Διότι όταν αντελήφθησαν ότι είχαν να κάνουν με μία γυναίκα, αντέδρασαν. Δεν ήθελε κανείς να δουλέψει και... Μεροκάματο δεν ήθελε, καν μεροκάματο. Ναι, καν μεροκάματο. Πώς αυτή η ανδροκρατούμενη περιοχή θα είχε μια γυναίκα να τους λέει κάνε εκείνο και κάνε το άλλο. Και είχαν έτσι ξαγριωθεί και μου λέγανε να φύγεις, να φύγεις. Και όταν συνειδητοποίησαν σε ποια περιοχή θα πηγαίναμε δυτικά, εκεί πια ήταν, τι να σου πω, είχα φτάσει σε μεγάλη απογοήτευση, γιατί λέω τόσες προσπάθειες, τόση αναμονή, να έχουμε τώρα τις άδειες και να μην έρχονται να εργαστούν και να φέρνεις εργάτες από το Κάιρο ή από την Αλεξάνδρεια, δεν συνέφερε. Άλλο οι ντόπιοι που είναι συνηθισμένοι και στο κλίμα τους και σε όλα. Οπότε θυμάμαι, έτσι περπατούσα στην έρημο, γιατί ούτε σπίτια υπήρχαν εκεί τότε, τίποτα, και έλεγα τώρα τι κάνουμε. Και δύο φίδια πέρασαν κάτω από τα πόδια μου. Εγώ δεν φοβάμαι τα φίδια. Ο Μάρτιος μήνας στην περιοχή είναι η εποχή που εμφανίζονται τα φίδια. Περάσαν λοιπόν δύο φίδια κάτω από τα πόδια μου και ξαφνικά άκουσα κάτι κραυγές, λέω τώρα αυτοί ετοιμάζονται να μου επιτεθούν. Τι είχε συμβεί? Το πήραν ως σημάδι, ως ιονό. Και έρχεται ο επικεφαλής, ο οποίος ήξερε αγγλικά και μου λέει θα εργαστούμε. Εγώ τα χάσα. Λέω πώς αλλάξατε γνώμη, πήραμε, λέει σημάδι. Σημειωτέων ότι παρατηρούν τους ιονούς. Ακριβώς. Είναι δηλαδή, πώς πω, οι άνθρωποι τότε ήταν πολύ δεμένοι και με τη γη τους και με τα σημάδια και με τη φύση. Ακούγανε, βλέπανε, εξηγούσανε τους ιονούς ανάλογα πως πέταγαν τα γεράκια. Δηλαδή κάνανε και αυτοί με το δικό τους τρόπο τις μαντίες τους. Έτσι ξεκίνησαν να εργαστούν. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά όλα εξελίχθηκαν καλά. Βέβαια, όταν ήταν ο Μάνος, γιατί ο Μάνος δεν ήρθε από την αρχή μαζί, λόγω της δουλειάς του ήταν πολύ μπλεγμένος εδώ. Όταν ήρθε ο Μάνος, απευθύνονταν έτσι στο Μάνο, αλλά σιγά σιγά, εντάξει, συνδεθήκαμε πολύ μαζί. Έτσι όπως μου περιγράφεις την αρχή, δεν θα μπορούσα να την πιστέψω, γιατί εγώ ήρθα μαζί σου στην Όαση και ναι, βρέθηκα εκεί πέρα και είδα πώς σε αγκαλιάσανε με το που άνοιξε το πούλμαν την πόρτα και κατέβηκες. Ναι, ναι, έτρεξε όλο το χωριό, τα παιδάκια επάνω σου, σε αγκαλιάζανε και σε φιλούσανε σε έναν, κατάλαβα ότι ήσουν δικός τους άνθρωπος, σαν να ήσουν από εκεί, γεννημένοι εκεί, σε λατρεύανε, σε αγαπούσανε, σε αγκαλιάζανε, σε προσέχανε, σε κοιτάγανε στα μάτια. Δηλαδή αυτό που είδα σε σχέση με αυτό που μου περιγράφεις είναι τα δύο άκρα, έτσι. Είναι η αλήθεια ότι δεθήκαμε πολύ μαζί τους, μας άνοιξαν τα σπίτια τους, γιατί είναι κλειστή κοινωνία, δεν δέχονται εύκολα στα σπίτια τους ανθρώπους ξένους. Μας άνοιξαν τα σπίτια τους, σε ό,τι προβλήματα είχαν μας γύρευαν βοήθεια, σε φάρμακα, σε αυτά, γιατί εμείς ήμασταν εφοδιασμένοι με τα πάντα για οτιδήποτε μπορεί να μας συνέβαινε.
Διότι εκεί δεν υπήρχαν, όπως σου είπα, οι δυνατότητες. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μπορείς να πας μόνο βράδυ, εκεί πέρα ταξιδεύοντας, όλη τη νύχτα για να αποφύγεις τη ζέστη. Τη ζέστη, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και είναι ένα ταξίδι από την Αλεξάνδρεια προς Μάρσα Ματρού και μετά 7-8 ώρες. Είναι από το Κάιρο 1000 χιλιόμετρα. Από το Κάιρο 1000 χιλιόμετρα. Από την Αλεξάνδρεια, ναι, και μετά, ναι, πας Μάρσα Ματρού. Πας Μάρσα Ματρού και μετά μπαίνει στην έρημο. Είναι 335 χιλιόμετρα να διασχίσεις την έρημο για να. Γι' αυτό και φεύγεις νύχτα για να φτάσεις πρωί, ναι, εκεί πέρα, ναι, να αποφύγεις όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δηλαδή δεν καλά, ήταν... από θέμα καιρικών συνθήκων, το κάτι άλλο. Δηλαδή την ημέρα ζέστη, το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία πάρα πολύ, πολλές φορές μπορεί να έπεφτε και κάτω από και μείον 5, το πρωί σηκωνόσουν να είχε κρύο, μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας έβγαζες ρούχα, γιατί ανέβαινε η θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, το ανεβοκατέβασμα της θερμοκρασίας, σε επηρεάζει και στο νευρικό σύστημα. Με πώς βαθμούς έσκαβες δηλαδή? Κοίταξε να δεις, η καλύτερη εποχή για ανασκαφή στην συγκεκριμένη περιοχή είναι από Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και μέσα Μαρτίου. Μετά αρχίζει η ζέστη και μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Θυμάμαι μία περίοδο μας είχαν εγκρίνει την άδεια, διότι κάθε χρόνο που παίρναμε την άδεια μας εγκρίνανε ανάλογα. Δεν σημαίνει ότι πάντα πέφταμε στην ίδια εποχή. Θυμάμαι μία φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήταν αρχές Ιουλίου, κόλαση. Ήταν η θερμοκρασία, είχε φτάσει σχεδόν 50 υποσκιά και έβλεπες αγελάδες και τα αυτά να ψοφάνε στο... Παρόλο που μιλάμε για όαση, έτσι. Ναι. Φοβερή η κατάσταση. Δεν μπορέσαμε βέβαια τότε να εργαστούμε εκείνη την περίοδο. Πες μου λίγο τα συναισθήματά σου όταν βάζεις την πρώτη φτιαριά. Συναισθήματα. Πίστεψέ με, ούτε κι εγώ εκείνη την ώρα πίστευα ότι άρχισα τη δουλειά όταν έπεσε η πρώτη τσαπιά. Έλεγα, τώρα το ζω αυτό στην πραγματικότητα ή στην φαντασία μου ή είναι όνειρο. Και ήμασταν τυχεροί, γιατί την πρώτη βδομάδα πέσαμε ακριβώς στην είσοδο του τάφου και βρήκαμε και τα πρώτα λιοντάρια. Στοπ εδώ, γιατί επειδή τα καλύτερα έρχονται μετά το διάλειμμα.
Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος εδώ με τη Λιάνα τη Σουβαλτζή, τη φίλη μου την αρχαιολόγο που τόλμησε, διότι στη ζωή σου πετυχαίνεις όταν τολμάς και όταν κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και όταν πιστεύεις, όταν επιμένεις, όταν θες να το κάνεις κάτι πολύ, θα δεις, θα έρθει η ώρα και θα γίνει. Και είμαστε στη στιγμή που τα πρώτα της καψίματα στην όαση της Σίουα τις φανερώνουν ένα διάδρομο από έναν τάφο. Γιάννα μου, εκεί τι είπες? Βρήκαμε τα λιοντάρια, τα οποία από τη στάση τους ήταν ταφικά λιοντάρια, φύλαγαν δηλαδή τον τάφο ενός σημαντικού προσώπου, γιατί τα λιοντάρια πάντα τοποθετούνται σε τάφους σημαντικών προσώπων. Και όταν μιλάμε και για μακεδονικές δυναστείες, φυσικά, ναι. Και σιγά σιγά κάθε χρόνο δουλεύαμε και τέλος απεκαλύφθη ένας τεράστιος βασιλικός μακεδονικός τάφος, 525 τετραγωνικά μέτρα, με πάρα πολλά αντικείμενα που βρήκαμε μετόπες, βρήκαμε τρίγλυφα, βρήκαμε λιοντοκεφαλές από την σήμη του μνημείου, που δεν ήταν υδροροές, αλλά είχαν σαν σκοπό να αποτρέπουν το κακό, αποτροπαϊκές κεφαλές. Βρήκαμε τις επιγραφές στο τέλος, που έδειχναν ότι ο τάφος αυτός όντως ανήκει στον Αλέξανδρο. Οι επιγραφές έρχονται μετά, στο τέλος. Ναι, τα καλύτερα που λένε. Τα καλύτερα που λένε. Ναι. Και βέβαια... Μέχρι τότε είχες πιστεί. Ναι, βέβαια. Εσύ ήσουν απόλυτα πεπισμένη. Από νωρίς. Ναι. Πριν κάνεις τις όποιες ανακοινώσεις σου. Εγώ δεν έκανα ανακοινώσεις, δηλαδή γραπτές ανακοινώσεις, ναι. Όχι. Οι οποίες πήγαιναν στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού. Ως όφυλες. Ναι, ως όφυλα. Ναι. Ωραία. Όπως ήταν η σύμβαση. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν, γιατί ήταν έτσι το σύστημα, ότι κάθε χρόνο όταν έκλεινε ένα σκαφί, έκανες την έκθεσή σου, τι βρήκες, τι έκανες κτλ. Τις πρώτες μελέτες, και βάσει των στοιχείων ξανά παίρνεις την άδεια. Οπότε το 95 που βρήκαμε τις επιγραφές, τις ελληνικές επιγραφές, δεν είχαμε πλέον καμία αμφιβολία, διότι όταν βρίσκεις επιγραφές, ξέρεις, τελειώνει το πράγμα. Τελειώνει, ναι. Η ιστορία. Και επί της ουσίας ο αρχαιολόγος αυτό ψάχνει. Αυτό ψάχνει. Άσχετα ότι κάποιοι δεν θέλανε να παραδεχτούν τις επιγραφές και έχουν βγάλει ένα σωρό μυθεύματα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Να πούμε ότι αυτές τις επιγραφές έχεις κάνει και ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο. Ναι, σε επιστημονικό συνέδριο, σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Ρώμη. Ωραία. Σε εμάς φτάνει το 95 περίπου η είδηση. Η είδηση από την Αίγυπτο. Όχι από σένα, ναι. Από την Αίγυπτο. Από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου. Ναι. Πότε και ποιος μιλάει για Αλέξανδρο? Οι Αιγύπτιοι, αφού ήρθανε πρώτα μία μεγάλη ομάδα από 40 και άτομα, καθηγητές ιστορίας αρχαιολογίας από όλα τα πανεπιστήμια της Αιγύπτου, και εξήτασαν τα πάντα, είδανε και τις επιγραφές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το μνημείο, τέτοιο μνημείο, δεν υπήρχε αλλού στην Αίγυπτο, γιατί είναι καθαρά ένα ελληνικό μνημείο που από την αρχιτεκτονική του είναι στο τελευταίο τρίτο του τετάρτου π.Χ. αιώνα, εποχή δηλαδή εκεί του Αλεξάνδρου. Ναι, ναι, και τη μελέτη την έκανε ο καθηγητής Άγγελος Παπαϊωάννου της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και από τις επιγραφές και αυτά δεν υπήρχε αφιβολία ότι όταν η πρώτη επιγραφή έλεγε πάνω Αλέξανδρος με 2-3 γράμματα να λείπουν Άμωνος Ρα, τα πάντα υπάρχουν στα βιβλία που έχουμε βγάλει. Και ανεκοίνωσαν ότι εκεί βρέθηκε ο τάφος του Αλεξάνδρου. Πού να φανταστούμε εμείς η ονειροπόλη που δουλεύαμε έτσι με την ψυχή μας, ούτε το μυαλό μας πήγαινε σε άλλα πράγματα, ότι αυτή η ανακάλυψη θα συνετάραζε όλο τον κόσμο, αλλά και θα έφερνε και τόσα δεινά σε μας. Και δει από το ελληνικό κράτος, το λεγόμενο ελληνικό κράτος. Θα τα πούμε αυτά. Εσύ δηλαδή, εμείς μαθαίνουμε εδώ πέρα από το ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, τότε εγώ ήμουνα στο Έθνος, εφημερίδα, ναι. Μαθαίνουμε ότι βρέθηκε ο τάφος του Αλέξανδρου και το ανακοινώνουν οι Αιγύπτιοι. Ναι. Και ότι μια Ελληνίδα σκάβει εκεί πέρα και το όνομά σου αρχίζει πια και παίζει πάρα πολύ δυνατά και στα ΜΜΕ, τα ελληνικά εκείνης της εποχής που δεν ήταν όπως τα σημερινά, καλός ή κακός. Εκεί λοιπόν αρχίζουν δύο κατ' εμέ δρόμοι. Ο ένας δρόμος που σε κατακρίνει και ο ένας δρόμος που σε επαινεί. Ναι. Χωρίς να φταίσει τίποτα, χωρίς να έχεις πιέσει τίποτα, χωρίς να έχεις κάνει κάτι εσύ. Ξέρεις, πετροβολάνε πάντα το πιο εύκολο σε αυτούς να πετροβολήσουν. Θέλω να πω όμως το εξής. Γιατί να στεναχωρέσει κάποιος το ότι βρέθηκε ο τάφος του Αλέξανδρου. Μιλάω επιστημονικά. Γιατί ένα κομμάτι. Εγώ είμαι επιστήμον, δεν είμαι πολιτικός. Ακριβώς. Ένα κομμάτι δηλαδή που αντιτάχθηκε σε αυτό ήταν το επιστημονικό κομμάτι. Και ένα άλλο το πολιτικό κομμάτι. Το πολιτικό, έστω ότι θα το καταλάβω να το πούμε, αλλά το επιστημονικό κομμάτι. Εγώ, αν είχα το δάσκαλό μου, τον καθηγητή μου, τον συνάδελφό μου και μου έκανε μια τόσο σπουδαία ανακοίνωση ένας φορέας που τον έχει προσλάβει εκεί, θα τον αγκάλιαζα, θα τον φύλαγα, του έλεγα μπράβο, μήπως θες κάποια βοήθεια, μήπως να βοηθήσουμε. Να έρθουμε να δούμε και εμείς, ρε παιδί, μην κάνουμε κριτική από 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Εκεί. Ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι οι γιατροί βλέπουν τον άνθρωπο σε όλη του την αδυναμία. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Οι νομικοί σε όλη του την κακία και οι, πως, οι καθηγητές, το πούμε, των θρησκευτικών σε όλη του την βλακεία. Εδώ όμως, στην κακία, η τάξη των αρχαιολόγων κρατάει τα μεγαλύτερα προνόμια και πρωτεία, διότι δεν έχω ακούσει περίπτωση αρχαιολόγου που να μην κοιτάνε να το θάψουν. Μήπως και τον Μανώλη τον Ανδρώνικο, όταν μίλησε για τάφο του Φιλίππου, δεν υπέστη ένα σωρό επιθέσεις. Μπούλινγκ, όπως λέμε σήμερα. Και μέχρι τώρα δεν τον αφισβητούν κάποιοι. Και όποιος πάει να πει κάτι σπουδαίο, άμα βρεις κανένα λιχναράκι ή κανένα, ξέρω εγώ, εκεί τίποτα, κανένα κεραμικό. Το Σπυρόπουλο. Στην Πελάνα. Τα ίδια δεν γίνανε και του σταμάτησαν την ανασκαφή. Ναι. Τέλος πάντων, είχε τη δική του θεωρία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει ένας μία θεωρία. Να δείξει κι ο άλλος μία έτσι καλή διάθεση. Όχι να λέει, όχι δεν είναι για την άρνηση και μόνο. Και πρόσεξε να δεις, από πόσα χιλιόμετρα, 7.000 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν δει καν περί τίνος πρόκειται. Εγώ θυμάμαι ότι Και το άλλο στην Αφίπολη. Ναι. Και εκεί δεν γίνανε διάφορα. Θα τα πούμε. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον αείμνηστο Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη. Ναι. Που Σε τίμησε, ήρθε και μας είπε, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι αυτό. Δηλαδή, εμάς μας έπεισε ο Μικρογιαννάκης, έτυχε δηλαδή να μέσα στο περιβάλλον του και αφού το λέει ο δάσκαλος ο μεγάλος, τι να πούμε, εμείς λες και πήγαμε εκεί και είδαμε. Απ' την άλλη μεριά ένα υπουργείο επίσημος φορέας ανακοινώνει αυτά, γιατί να αμφισβητήσω. Χαρά μου, τιμή μου, μεγάλη μου, ανεβαίνει το ηθικό μου, βρήκαμε τον παμέγιστο των Ελλήνων, τον τάφο του. Εδώ πρέπει να είμαστε όλοι, να βγούμε και να χορεύουμε στις πλατείες και να τραγουδάμε και να χαιρόμαστε με σημαίες και να γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι... έτσι θα έπρεπε έτσι να είναι. Έτσι θα έπρεπε. Αλλά δυστυχώς, σιγά σιγά και τα τελευταία χρόνια το βλέπω έντονα αυτό,
η αρχαιολογία έγινε εργαλείο της πολιτικής. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς. Εργαλειοποιήθηκε. Ναι. Και τότε, εκείνη την εποχή που έγινε η ανακοίνωση, ήταν και τα θλιβερά γεγονότα των ημείων, με το Σιμίτι και όλες αυτές οι ιστορίες. Ήταν το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και ένας Αλέξανδρος δημιουργούσε, τι να πω, έτσι, έπεφτε εκείνη την ώρα σαν να είχες ρίξει μια ατομική βόμβα. Πώς θα προχωρούσαν τα σχέδια κάποιων. Δυστυχώς. Εδώ είναι το πολιτικό σκέλος της όλης. Εδώ είναι βέβαια το πολιτικό σκέλος. Ναι, και να που όντως η αρχαιολογία μπορεί να γίνει εργαλείο μιας πολιτικής, αλλά για, κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνει δεκανίκη, βοηθός της πολιτικής, γιατί αν μπορεί να αναπτερώσει το ηθικό ενός λαού, μπορεί να τον κάνει να χαίρεται. Δηλαδή, ποιον πολιτικό θα το σηκώνανε στα χέρια, εάν πήγαινε ο ίδιος εκεί πέρα, έλεγε αυτά τα πράγματα και γύρναγε και έλεγε αυτό και αυτό και αυτό και το ένα και το άλλο. Και κάνανε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τους υπουργούς πολιτισμού της Αιγύπτου και ανακοινώνανε 5 πράγματα και σημαντικά. Να λέγανε εδώ έγινε αυτή η προσπάθεια. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα χρόνια, αυτή την ανασκαφή, εμείς οι ίδιοι την... Εδώ ήθελα να πω κιόλας ότι δεν δαπάνησε ούτε μία δεκάρα τσακιστή. Το ελληνικό κράτος. Με δικά μας χρήματα γίνει και αυτή η ανασκαφή όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να μας επιδοτήσουν τίποτα. Λοιπόν, αντί να πούν, να βοηθήσουμε, σε τι θέλεις, τίποτα, κοίταξαν να μας διαλύσουν. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, οι Αιγύπτιοι τι κάνανε για όλο αυτό? Κοίταξε να δεις, οι Αιγύπτιοι μείνανε με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν περίμεναν τέτοια συμπεριφορά από το ελληνικό κράτος σε ένα δικό του πολίτη. Εγώ ήμουν Ελληνίδα, δεν ήμουν, αν ήμουν Αμερικάνα, αν ήμουν Εβραία, αν ήμουν δεν ξέρω τι, ασφαλώς οι χώρες αυτές θα είχαν στηρίξει το δικό τους άνθρωπο. Αλλά εμείς στην Ελλάδα πάντα πρωτοτυπούμε πώς θα βγάλουμε το μάτι του άλλου, πώς θα είμαστε χωρισμένοι, η διχόνοια, πράγμα που το εκμεταλλεύονται όλοι οι φίλοι μας εδώ εισαγωγικών, και μετά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι ορόσημο είναι για την αρχαιολογία ο Αλέξανδρος? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιος μπαίνει πρωτοετής στην αρχαιολογία την πρώτη μέρα, το όραμά του είναι να βρει κάτι τι από τον Αλέξανδρο. Κάτι τι, όχι τάφο και αυτό, κάτι τι. Κοίταξε να πιστεύω δεις. Ότι είναι... Ο Αλέξανδρος έχει ξεπεράσει τα ελληνικά όρια. Είναι μία παγκόσμια προσωπικότητα και αυτό το βλέπουμε από τα κράτη που πέρασε, που τον θαυμάζουν μέχρι σήμερα. Ως Θεό. Βέβαια. Και θέλουν να τον νιώθουν δικό τους. Τον διεκδικούν. Το διεκδικούν. Αυτό καταρρύπτει και το ψέμα κάποιων που λένε ότι ήταν κατακτητής, πολεμοχάρης κλπ. Ναι. Γιατί δεν έχω δει κανένα κατακτητή να τον λατρεύουν σαν Θεό οι χώρες που υποτίθεται κατάκτησε. Έτσι. Και ύστερα από όσους πέρασαν από αυτό τον πλανήτη ηγέτες, ποιος ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια είναι ονομαστός σε όλο τον κόσμο? Ποιος θυμάται άλλους ηγέτες διαφόρων χωρών, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, ενώ ο Αλέξανδρος είναι το όραμα, είναι το κάτι άλλο. Έχουμε δηλαδή ένα brand name, να το πω να το καταλάβουν οι νέοι που μας ακούνε, το πιο ισχυρό χαρτί στην αρχαιολογία, την πιο ισχυρή προσωπικότητα στον κόσμο, που θα έπρεπε όλοι οι αρχαιολόγοι και αυτά τα χιλιάδες παιδιά που βγαίνουν και δουλεύουν delivery, με πτυχία, και που δεν απασχολούνται σε μέρη όπου πήγε ο Αλέξανδρος, όπου έζησε, ή άλλες ανασκαφές που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, άλλα μέρη που ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι της. Να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά να μην είναι ταξιτζίδες και delivery ή περιπτεράδες, χωρίς να είναι αυτό προσβολή, αλλά έχει ένα πτυχίο άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει κάτι. Και αντί να είμαστε όλοι πάνω σε αυτό, σε ένα όνομα που έτσι και ακουστεί στα ΜΜΕ, θα φέρει τα φώτα του κόσμου στην Ελλάδα, στους Έλληνες, στη Μακεδονία, παντού, καθόμαστε και τρογόμαστε μεταξύ μας. Και διάφοροι ηγετίσκοι, τρομάζοντας μπροστά στο όνομα του Αλεξάνδρου, γιατί σου λέει τώρα θα γίνει και σύγκριση με μένα. Για φαντάσου, Σιμίτης κυβερνούσε και σύμπληκε σε ένα κυβερνήτη που λεγόταν Αλέξανδρος. Για φαντάσου τι θα περάσει από το μυαλό του καθενός. Θα άφηνε ο Αλέξανδρος κάποιον στα Ήμια επάνω να κάνει βόλτες. Καλά.
Έτσι. Και αμέσως έγινε η αναγωγή, η διαφορά και το ένα και το άλλο. Αλλά, βρε Λιάνα μου, πέρασαν τόσα χρόνια. Το ποτήρι σου είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο σήμερα? Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που η ελληνική κυβέρνηση Σιμίτη και όλων των άλλων... Δεν ήταν μόνος. Δεν ήταν μόνος. Όλα αυτά, ο Σιμίτης τα ξεκίνησε, αλλά και όλοι οι άλλοι που ακολούθησαν, κυβερνήτες της χώρας, παρόλο που έκαναν άπειρες προσπάθειες, κόφευαν. Πήγαινε δηλαδή στον επόμενο. Μετά ξαναπήγαινε στον επόμενο. Όσοι πέρασαν πρωθυπουργοί, προσπάθησαν να τους συναντήσω, τους έστειλε επιστολές. Αν πήρες εσύ απάντηση, πήρα και εγώ. Και υπουργούς. Προσπάθησες να δεις, να συναντήσεις γενικούς γραμματείς. Και το ωραίο ήταν ότι όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ, έλεγε η Νέα Δημοκρατία που ήταν αντιπολίτευση, μόλις έρθουν εμείς στα πράγματα θα το τακτοποιήσουμε. Ήρθαν στα πράγματα πόσοι πρωθυπουργοί από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς κλπ. Κλπ. Τίποτα δεν κάνανε. Μάλιστα. Υπάρχει... Και παρόλο που στο σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς είναι και ο φίλος, πάλε ποτέ φίλος μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που πριν βέβαια βγει στην πολιτική, δεν μπορώ να πω, στήριξε το έργο, έκανε, τύπωσε το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε, τα θυμάσαι κι εσύ, έκανε με την άλλα τις εκδρομές της ΙΟ, είχε έρθει και ο ίδιος εκεί. Εν τούτης, παρόλο που βρέθηκε σε υψηλές θέσεις, δεν έκανε κάτι για αυτό το θέμα. Και λέει και ισχυρίζω την ελάτρη του Αλεξάνδρου. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπίτι. Θλιβερά πράγματα, τέλος πάντων. Ερχόμαστε σε ένα τρίτο μέρος, το οποίο έχει εξίσου ενδιαφέρον. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.
Με τη Λιάνα Σουβαλτζή μέρος τρίτων, κυρίες και κύριοι, αν και με τη Λιάνα δεν τελειώνεις ποτέ και δεν θες και να τελειώσει, γιατί είναι... Ενώ τα ακούς όλα αυτά και σου δημιουργούν μια δυσάρεστη εντύπωση, στο τέλος, επειδή θες να πιστεύεις ότι αυτό θα βγει στο φως, θα τελειώσει ολοκληρωτικά, θα... θες συνέχεια να το συζητάς, να του δώσεις ενέργεια, που λένε. Ναι. Η ανασκαφή τελείωσε. Κοίταξε, η ανασκαφή δεν έχει τελειώσει, γιατί μας έκοψαν στο πιο κρίσιμο σημείο, όταν ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε για το ονταφικό θάλαμο. Ένα μέτρο. Ο οποίος είναι πολύ βαθιά μέσα στη γη. Είναι το μνημείο, ναι, αλλά ο ονταφικός ο θάλαμος εκεί που βρίσκεται ο Αλέξανδρος, είναι βαθιά μέσα στη γη. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες. Καλά κάνεις. Αλλά με την έρευνα που είχαμε κάνει, τη γεωφυσική έρευνα, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο τάφος εδράζεται σε ένα χρυσορυχείο με πάρα πολλές στοές. Ένα τμήμα του χρυσορυχείου χρησιμοποιήθηκε για την ταφή. Ως άρμοζε, ναι, σε έναν, ναι, ένα χρυσό βασιλιά. Σε ένα χρυσό βασιλιά, ναι, ναι. Πόσα μέτρα πριν την είσοδο της πόρτας σταμάτησες? Κοίταξε, μας σταμάτησαν διότι είχαμε το πρόβλημα με τα νερά. Όπως κατεβαίναμε, παρουσιαστήκαν υπόγεια νερά και εκεί δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε και έπρεπε να σταματήσουμε προσωρινά και ξανακατεβαίνοντας να δούμε πώς θα μπορούσαμε από άλλο σημείο που δεν υπήρχαν νερά, γιατί τότε πλησίαζε και να κλείσει ο χρόνος της άδειας της ανασκαφής. Και είπες, το αφήνουμε για του χρόνου. Ναι, το αφήνουμε για μερικούς μήνες μετά. Και όταν, ενώ είχαν βγει άδειες και πήγαμε να τις πάρουμε, μας είπανε τις αναστέλουμε, διότι έχουν γίνει πολλά από το κράτος σας και βρείτε τα πρώτα με το κράτος σας και συνεχίζουμε. Βέβαια το μνημείο σήμερα έχει υποστεί, το υπέργειο μνημείο έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Και φθορές, φαντάζομαι. Και φθορές τόσα χρόνια από τις καιρικές συνθήκες, από τα νερά που έχουν αυξηθεί πολύ. Τελευταία φορά που είχαμε πάει, έπιανες τους τοίχους του μνημείου και ενώ είχε ζέστη ήταν υγρή, δηλαδή σαν σφουγγάρια τραβάει ο ασβεστόλιθος την υγρασία. Σε πολλά σημεία είχαν καταρρεύσει τείχη, σιγά σιγά καταστρέφεται το μνημείο. Δηλαδή μου λες τώρα ξανά, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε να μιλήσουμε, και να μου ξαναλες και μου ξαναλες ότι κάπου είναι ο Αλέξανδρος. Ναι. Και εμείς δεν πάμε να τον δούμε, να πάμε να τον αγγίξουμε, πάμε να τον χαιρετήσουμε, να του κάνουμε τις τιμές, ναι, που του πρέπουν. Γιατί φρόντισαν και έκαναν ένα τόσο μεγάλο κακό οι εδώ. Και τι, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησαν κάποιοι να εργαστούν εκεί, αλλά υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί κανείς να... Θα το πω εγώ, αφού δεν το λες εσύ, λοιπόν. Τι? Κάποιοι που θέλανε που να σε πετάξουν απ' έξω. Ακριβώς, από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Και πετάγανε λάσπη. Ναι. Μετά γυρεύανε να πάνε εκεί. Ναι. Από τον ελληνικό χώρο. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω. Και βραβευτήκαν όμως αυτοί. Πήραν ανθρώπους, ναι, ανεβήκανε, ναι, ναι, ψηλά. Πήγαν ψηλά, δεν πειράζει. Η ιστορία θα καταγράψει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάπου μας περιμένει ο βασιλιάς μας, ο μεγάλος μας βασιλιάς, και εμείς καθόμαστε και συζητάμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το πώς να τιμήσουμε τον παμέγιστο των Ελλήνων. Δηλαδή αυτό μου είναι αδιανόητο και πραγματικά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πολλές φορές όταν περάσει από το μυαλό μου. Δεν ξέρω εσύ πώς κοιμάσαι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Το συνήθισες πια. Όχι, το συνήθισα. Εγώ παλεύω. Πιστεύω όμως ότι όταν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Ίσως δεν έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Παίζουν ρόλο και αυτά. Ναι, παίζουν όντως. Διότι σαν χώρα νομίζω ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι φαίνονται, mm-hmm, τα πράγματα. Παράλληλα έχουμε τώρα και τον κορονοϊό,
που δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε και πότε θα βγούμε. Εγώ πιστεύω ότι αν αποφασίσουμε να πάμε για τον Αλέξανδρο, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση πάντως. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι συμβολικά, αν θέλεις, έτσι, διαστησία. Και βέβαια, τώρα που λέμε για τον κορονοϊό, και η Αίγυπτος έχει χτυπηθεί, όπως και όλες οι χώρες. Ακόμη και η Όαση, εκεί στην άκρη που βρίσκεται, έχει κρούσματα κορονοϊού. Και μάλιστα από τότε που εμφανίστηκε ο κορονοϊός έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες για να σκαφές. Mm-hmm. Ακόμη και των ίδιων των Αιγυπτίων. Ας τον προσπεράσουμε αυτόν τον ιό. Ναι. Εσύ, αν χτυπήσεις το τηλέφωνο και σου πούνε οι άδειες είναι έτοιμες με τις ευλογίες ή την όποια κάλυψη, ναι, καθόλου πήγαινε και είμαστε εμείς εδώ. Θα πας? Βέβαια θα πάω. Είσαι έτοιμη, η βαλίτσα είναι έτοιμη δηλαδή? Βέβαια θα πάω, αλλήμον. Είναι μόνιμα έτοιμα μια βαλίτσα να χτυπήσεις τα τηλέφωνα να φύγεις? Ακριβώς, ναι. Θα πάω, ό,τι και να είναι να αντιμετωπίσω εκεί, θα πάω. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχεις μεγαλώσει. Δεν το έχω βάλει κάτω, όχι. Και αυτό προσλείπει κάποιον, που πολλοί θα θέλανε. Που τα ακούνε τώρα. Να με δούνε να μην ζω. Και να μην μπορείς πια να πας. Γιατί είχε λεχθεί και αυτό, ότι βρετόσα τις κάναμε και ακόμη αντέχει. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου είμαι ένας αιρετικός, ένας εκτός των πραγμάτων άνθρωπος που αντί να κάνει κάτι άλλο μιλάει με μία που αντέχει, με μία που δεν το βάζει κάτω, με μία, ένα αναρχικό στοιχείο, έτσι σε βλέπουν έτσι. Κοίταξε να δεις, εσύ κινδυνεύεις ίσως να σε χαρακτηρίσουν εθνικιστή. Γραφικό. Εμένα με είπαν γραφική, εθνικίστρια, ό,τι θέλεις με είπαν. Καλά, εντάξει, αυτά είναι... Δεν βαριέσαι. Και ο Παλαμάς γράφει ότι είναι εθνικιστής, αλλά πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, να περάσω το μήνυμα σε εσάς φίλους που μας ακούτε, ότι η Ηλιάνα Σουβαλτζή έχει μια βαλίτσα έτοιμη στο σπίτι της. Μόλις χτυπήσει το τηλέφωνο και της πούνε κατέβα στην Όαση, δεν θα λογαριάσει ούτε κορονοϊό, ούτε κορονοκόρη. Α, ναι. Έτσι, και θα κατέβει κάτω και θα συνεχίσει λίγο ακόμα θέλει, λίγους μήνες ακόμα θέλει, να ανοίξει η πόρτα και να μας φανερωθεί το σκήνομα του παμέγιστου των Ελλήνων. Σημασία έχει, οι Έλληνες είναι έτοιμοι ή θα είναι από τον καναπέ και θα χειροκροτάνε για όλα αυτά τα πράγματα? Βγαίνουν εύκολα στον δρόμο όταν πάρει η ομάδα τους ένα πρωτάθλημα, ναι, ή όταν κάποιος βγει πρώτος, κάνουν τηλεθεάσεις μεγάλες οι μοντέλες και οι τηλεπερσόνες, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει τηλεθέαση ακριβώς αν υπάρχει μια κάμερα και το δείχνει ζωντανά αυτό, αν θα κάνει την ίδια τηλεόραση στην ελληνική, την ίδια τηλεθέαση στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό είναι κατάντια. Ναι. Είναι κατάντια. Πράγματι. Πάντως, Γιώργο, εμείς όλα αυτά τα χρόνια αφενός με δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια να κλαίμε τη μοίρα μας εντός εισαγωγικών. Το ξέρω, το παλέψαμε πολύ το όλοι. Το παλέψαμε και το παλεύομαι. Ναι. Πιστεύω στη Θεία Δίκη. Θεά ήταν στην αρχαιότητα. Για τους αρχαίους προγόνους ήταν θεά. Θα επέλθει η τιμωρία σε κάποιους. Και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν... Είναι έμεσης. Είναι έμεσης. Και επίσης θεά. Γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη αδικία. Έτσι. Και έχει απέναντι προς το πρόσωπό σου, άστο αυτό. Στον Αλέξανδρο τον ακριβώς, ίδιο. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ ακριβώς. Είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Όλοι μας είμαστε οι τελευταίοι τροχοί, αλλά ο Αλέξανδρος είναι ο κορυφαίος συνειοχός μας. Όλα αυτά τα χρόνια που έπεσες αναγκαστικά σε αυτήν τον παροπλισμό, να το πούμε, ναι, έτσι, εσύ έκατσες και έγραψες. Ναι, έγραψα. Έβγαλες βιβλία, ναι, τα οποία εξιστορούν όλα αυτά τα πράγματα, ναι, και όποιος θέλει όπως μπορεί να τα βρει. Είναι το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, το πρώτο βιβλίο είναι «Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίωα». Μέσα σε αυτό το βιβλίο ξεκινάμε πώς πήγαμε και βήμα-βήμα. Αναφερόμαστε βήμα-βήμα σε όλα τα ευρήματα, στα πάντα. Και πίσω, για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει και το πολιτικό παρασκήνιο, αυτό δηλαδή που δημιούργησε τα προβλήματα. Αυτό είναι το βιβλίο, κυρίες με και κύριοι. Με ονόματα. Ναι. Όχι να σκιαγραφούμε, ναι, με τα ονόματα. Αυτό είναι το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, που μας έκανε να αγαπήσουμε τη Ηλιάνα τη Σουβαλτζή, μια γυναίκα που τα βάλε με όλους. Χωρίς να το ξέρει και χωρίς να περιμένει τι θα βγει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ρομαντική, όπως είπε, ονειροπόλος, όπως είπε, πήγαινε εκεί πέρα και ανακάλυψε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν χιλιάδες διαόλοι και τριόλοι, που λέγει ο παππούς μου. Ναι. Διαβάστε αυτό το βιβλίο όμως και θα καταλάβετε, ναι, αυτό πολλά. Είναι, έχει φωτογραφίες από τα ευρήματα, τα πάντα. Τους μύθους, τους θρύλους, έχει και τις επιγραφές μέσα, όσοι δεν πιστεύουν ότι βρέθηκαν επιγραφές. Το άλλο
είναι γραμμένο μαζί με τον σύζυγο και λέει Αλέξανδρος Διόνυσος, το κοινό όραμα. Εδώ είναι επιμέρους μελέτες, αναφερόμεθα στους μυστικούς δρόμους, δηλαδή τους δρόμους που πέρασε όχι η πολυτελής αρμάμαξα που είχαν μέσα την σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όπως λέει και όπως λένε οι αρχαίες συγγραφείς και ο Διόδωρος, ο Πτολεμαίος πήρε το σώμα, έκλεψε το σώμα και έφτασε σε Αίγυπτον. Εκεί σταματάει. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, εμείς μελετήσαμε, βρήκαμε τις οάσεις που πέρασε το σώμα του Αλεξάνδρου για να φτάσει στην όαση εκεί που ήθελε ο ίδιος να ταφεί. Αναφερόμεθα δηλαδή στους μυστικούς δρόμους, σε οάσεις που μικρές, ακατοίκητες, αλλά κάποτε ήταν κατοικημένες, που είναι γύρω από την όαση. Μιλάμε για το χώρο πάλι τον αρχαιολογικό. Έχουμε μέσα μία απεικόνηση του πώς ήταν το μνημείο σύμφωνα με τα ευρήματα που είχαμε τα αρχιτεκτονικά. Μιλάμε για το Διόνυσο, διότι στην όαση υπήρχε λατρεία του Διονύσου, καθώς το μαντίο αρχικά ιδρύθηκε από το Διόνυσο, ο οποίος πολύ αργότερα το έδωσε στον Άμωνα Δία. Mm-hmm. Μιλάμε για τους θρύλους που υπάρχουν για τον Διόνυσο, για τον Τραϊανό, που είχε επισκεφτεί την όαση και μάλιστα άφησε τη δεύτερη επιγραφή που βρήκαμε, για τους Διονυσιαστές. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο με πολύ ωραίες φωτογραφίες και μοναδικές φωτογραφίες και από τη Λιβύη, διότι τότε η περιοχή ανήκει στη Λιβύη. Ναι, λεγόταν αρχαία Λιβύη. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι σε αυτές τις οάσεις υπήρχαν και πολίσματα από την αρχαιότητα, ναι, και μάλιστα πολλά από αυτά είχαν και ελληνικά ονόματα. Ναι, 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 ακριβώς. Έτσι. Και μάλιστα είναι οάσεις που τα ονόματά τους όντως έχουν ελληνική ρίζα. Ένα από αυτά είναι και η Σάμος. Η Σάμος, το νησί λες. Ναι. Έχει και εκεί μεγάλη λατρεία του Διονύσου. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος θεωρήθηκε ο νέος Διόνυσος, ο νέος από Διόνυσος, τους λαούς που κατέκτησε. Ναι, λέω και στην Αίγυπτο βρίσκουμε Σάμο όμως. Πού εκεί λες? Στην Όαση. Α, στην Όαση, στην, ναι, άλλη, ναι, Όαση, στην κάτω. Άλλη, ναι. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι ήταν ανοιχτή γραμμή, ανοιχτή η γραμμή, επικοινωνία, όντως, η Ελλάδα, όντως, το Αιγαίο, ναι, μας, η αρχαία μας Ελλάδα ήταν ανοιχτή γραμμή με την Αίγυπτο και ακόμα πιο πέρα, στα βάθη, ας πούμε, στην έρημο, στο και κέντρο. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί εμείς πήγαμε και στη Λιβύη και ερευνήσαμε και εκεί. Μην ξεχνάμε ότι οι Λίβοι τίμησαν τον Αλέξανδρο, στέλνοντάς του εκλεκτά άλογα και αυτά, όταν είχε φτάσει στην Όαση. Και τώρα, πολλά τις αρχαιότητες που δείχνουμε της Λιβύης δυστυχώς κατεστράφησαν, ναι, από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο. Και κυρίως κατεστράφησαν και από της Κυριναϊκής τα ελληνικά. Αυτό που πόναγε δηλαδή. Αυτό που πόναγε, αυτό που, ναι, πόναγε πιο πολύ. Και τώρα, φέτος δηλαδή, το 20, βγάλαμε ένα τρίτο βιβλίο, «Η διαχρονική παρουσία του Διονύσου». Σε αυτό εδώ το βιβλίο μιλάμε για τη διονυσιακή λατρεία, η οποία είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, τον κόσμο. Για τα κατάλοιπα της διονυσιακής λατρείας, για την λέξη «βα». Δηλαδή είδαμε ότι αυτό το «βα» που λέμε «βάκχος», mm-hmm, με την πάροδο του χρόνου και σε λαούς που δεν μπορούσαν να πούνε το «β», το «β» έγινε «μπου». Μιλάμε λοιπόν για τη λέξη «μπα» που υπάρχει σε πάρα πολλές λέξεις διαφόρων λαών, ή σύνθετη ή αυτούσια. Μιλάμε για την Αφρική που έχει να παρουσιάσει πολλά έθιμα και χορούς που έχουν διονυσιακές ρίζες σε διάφορες φυλές, mm-hmm, στην Αφρική και αλλού.
Επίσης, το γνωρίζουν αυτοί, το λένε, το έχουν κάποια επίγνωση αυτού του, ή το βλέπεις εσύ σαν μάτι, με το μάτι του αρχαιολόγου και του ιστορικού. Και με το μάτι του αρχαιολόγου, αλλά κάποιοι έχουν επίγνωση. Έχουν επίγνωση. Ναι, ναι. Επίσης αναφερόμαστε σε δέσματα που έχουν και ορτές που ανάγονται σε διονυσιακές τελετές, όπως είναι το κουρμπάνι που λένε, που στην Κρήτη και στη Θράκη το έχουν, Θράκη, και στη Μακεδονία. Και αυτά, ναι. Σύνθετες λέξεις, είναι ένα είδος, ξεκινάει δηλαδή ένα λεξικό με τις λέξεις αυτές, έχουμε βρει πάρα πολλές και αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, γιατί θα πάρει πάρα πολλές πληροφορίες. Ναι. Αν αγαπάτε τον Αλέξανδρο, αν αγαπάτε την ελληνική ιστορία, αν αγαπάτε την Ελλάδα, τους Έλληνες, αυτό που οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν σε όλο τον κόσμο και που είναι το διονυσιακός ζήν, δύο ποδάρια έχουμε, ένα πολωνιακό και ένα διονυσιακό ως Έλληνες, τότε αυτά τα βιβλία θα σας πείσουν για πολλά πράγματα και κυρίως για αυτά που δεν θέλουν να ξέρετε, ότι οι Έλληνες διέδωσαν το φως, τη χαρά, το τραγούδι, το γλέντι, το κέφι σε όλο τον πληθυσμό, το γνωστό πληθυσμό, το γνωστό τότε κόσμο. Και αυτά τα βιβλία της Λιάνας της Σουβαλτζή θα πρέπει να υπάρχουν στα σπίτια των ανθρώπων που το πιστεύουν αυτό. Λιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί, που τα ξανάπαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχηθούμε κάποια μέρα αυτή η χώρα να βρει το δρόμο της όπως της αξίζει. Ναι. Να είναι μια χώρα, ένα παγκόσμιο κέντρο του πολιτισμού. Γιατί όσο και να ενοχλούνται κάποιοι, από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός. Δεν έχω καλύτερο επίλογο. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.